Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε, καθώς στο σημερινό Δελτίο θα δούμε και έθιμα του τόπου μας των ημερών, αλλά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του πρωτομάρτωρα Ιεροδιακόνου Στεφάνου, και θα πάμε και στον Ιερό Ναό της Πτολεμαΐδας για να παρακολουθήσουμε και να δούμε απόσπασμα από την αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Αλλά θα ξεκινήσουμε το Δελτίο με αυτό που μας έρχεται από το μέλλον, καθώς ο Ιανουάριος του 2023 κάνει ποδαρικό με αυξήσεις. Με αυξήσεις και προϊόντων αλλά και υπηρεσιών και αγαθών, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Αύξηση φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνει η νέα χρονιά και η κυβέρνηση διαστόματος Υπουργού Ενέργειας Κώστας Κρέκα υπόσχεται επιδότηση και μάλιστα διπλάσια σε σχέση με το 2022, το Δεκέμβρη του 2022. 840 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η επιδότηση επιπλέον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση κάνει λόγο για επιδότηση που στηρίζει την εσχοκέρδεια, δηλαδή τους παρόχους και αυτούς που λιμένονται τον χώρο της ενέργειας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Αμετάθετο στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ουσιαστική στήριξη όλων των καταναλωτών για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η τεράστια ενεργειακή κρίση. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα για τον μήνα Ιανουάριο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανέρχεται στα 840 εκατομμύρια ευρώ, διπλάσιο από αυτό το οποίο αξιοποιήθηκε το μήνα Δεκέμβριο. Το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων που διατίθενται και αυτό το μήνα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής αλλά και των εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και βεβαίως από τα έσοδα από τις δημοπρασίες των αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα για τον Ιανουάριο, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια, για όλες τις περιοχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, η κλιμακωτή επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες, η επιδότηση θα είναι 330 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατηγορία αυτή αφορά 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα και έτσι απορροφούμε το 87% της αύξησης, δηλαδή σχεδόν το 90% της αύξησης. Για τη μηνιαία κατανάλωση από 501 έως 1.000 κιλοβατόρες η επιδότηση ανέρχεται σε 280 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αν όμως ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αν ήμουν πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου το 85% χρειαζόταν food pass για να ζήσει, όχι μόνο δεν θα είχα μούτρα να πανηγυρίζω, αλλά ούτε και να κυκλοφορώ στον δρόμο. Αυτό όμως συμβαίνει σήμερα. Πανηγυρίζουν για τα 20 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ για το 85%, όχι για τους αδύναμους, της μεγάλης πλειοψηφίας δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας που περνάει τρομακτικές δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός όμως δεν χρειάζεται ανεπαρκή φιλοδορήματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να επιστρέψει η δικαιοσύνη. Χρειάζεται δίκαιη αύξηση του μισθού και του εισοδήματος, δίκαιη αναδιανομή του πλούτου με τέλος της εσχροκέρδειας. Αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 880 ευρώ. Αύξηση και στους δημόσιους υπαλλήλους, 10% τουλάχιστον, καθώς είναι για 10 χρόνια με μισθούς που είναι καθυλωμένοι. Μείωση των οριζόντιων φόρων, ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστιθέμενης αξίας και δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή μέρους ονομαστικής αξίας και 120 δόσεις. Είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα δώσει όμως ανάσα στην κοινωνία, θα ξαναφέρει τη δικαιοσύνη. Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία που θα βρουν τον ελληνικό λαό βουτυγμένο μέσα στο βούρκο της αδικίας, των ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς. Και η ελπίδα να ξανακινηθεί σύντομα.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε σε ένα θέμα που πιθανόν να έχουμε αντιμετωπίσει προσερχόμενοι στο φαρμακείο μετά από συνταγή γιατρού για να προμηθευτούμε τα απαραίτητα φάρμακα που ο γιατρός έγραψε στη συνταγή. Φαίνεται και συνεχίζει αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Παρά τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης για να απαγορευτούν οι εξαγωγές φαρμάκων από τη χώρα, η Ελλάδα φαίνεται, λόγω της χαμηλής τιμής του φαρμάκου, να αποτελεί χώρα transit για αυτούς που διακινούν τα φάρμακα. Οι πολυεθνικές εισάγουν φάρμακα στη χώρα, αλλά οι φαρμακοποθήκες, αντί να τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, τα επανεξάγουν προκειμένου να έχουν όφελος λόγω της διαφοράς τιμής. Τελικά τα φάρμακα καταλήγουν στη Βόρεια Ευρώπη και όχι στην χώρα μας και τα φαρμακεία. Οι ελλείψεις συνεχίζονται. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το ότι εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει δοθεί μία λύση. Υπάρχουν προβλήματα σε φάρμακα τα οποία εξάγονται στο εξωτερικό, είναι τα φάρμακα των πολυεθνικών εταιριών και είναι φάρμακα τα οποία είναι για όλες τις παθήσεις. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι γνωστά και στο εξωτερικό, και εκεί αυτοί οι οποίοι τα εξάγουν πραγματικά κερδίζουν πολύ περισσότερο, όπως είπε και ο συνάδελφός σας προηγουμένως στο ρεπορτάζ. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι πολύ παλιό, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, έχουμε ζητήσει λύσεις, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Πριν από ένα μήνα άρχισε μια πρόταση την οποία την έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια να υλοποιείται, απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τέτοιο διάστημα έτσι ώστε να μην συμφέρει σε αυτούς οι οποίοι τα εξάγουν να τα κρατήσουν στην αποθήκη τους και να τα διώξουν μετά, και να αναγκαστούν δηλαδή να τα δώσουν στην ελληνική αγορά, για την οποία εξάλλου προορίζονται αυτά τα φάρμακα. Παράλληλα όμως με αυτό το πρόβλημα, έχουμε το τελευταίο διάστημα και το πρόβλημα των ελλείψεων σε κοινόχρηστα φάρμακα, φάρμακα για την αντιμετώπιση των ιώσεων. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι τόσο εξαγωγικό, όσο παραγωγής. Δηλαδή, οι εταιρείες οι οποίες τα παράγουν είδαν ότι την προηγούμενη και την προπροηγούμενη χρονιά δεν είχαν κίνηση αυτά τα προϊόντα λόγω των μέτρων προστασίας που παίρναμε όλοι μας για τον COVID. Και έτσι αυτή τη χρονιά η παραγωγή τους ήταν μειωμένη. Σε συνδυασμό με την έξαρση των ιώσεων λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε να δώσουμε κοινά αντιπυρετικά, να μην έχουμε να δώσουμε σπρέι για τη μύτη, σπρέι για το λαιμό, σιρόπια για το πήχα, καραμέλες για το λαιμό, όλα τα φάρμακα δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούν οι συμπολίτες μας στις περιπτώσεις αυτών των ιώσεων, οι οποίες αυτό το διάστημα είναι σε μεγάλη έξαρση, λείπουν και δεν μπορούμε να τους χορηγήσουμε. Ευτυχώς όμως, σε αυτά τα φάρμακα, τα απλά και τα κοινόχρηστα, έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει το ένα παυσίπονο, θα δώσουμε κάποιο άλλο. Δεν υπάρχει το ένα αντιπυρητικό, θα δώσουμε κάποιο άλλο. Και σε αυτό ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, για να έχουν εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό τους και να πάρουν κάποια από αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα. Ήταν ένα από τα ερωτήματα που θα θέλαμε να σας θέσουμε. Μας δώσατε τις χρηστικές πληροφορίες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, κύριε Ευγενίδη. Είμαστε μια χώρα παραγωγός στα φάρμακα. Δεν θα έπρεπε λίγο να είναι καλύτερη κατάσταση, ή ακολουθείτε και σε αυτά τα φάρμακα αυτή η οδός? Δυστυχώς, σαν παραγωγή δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή φαρμάκων, και εδώ μπαίνει το δεύτερο κομμάτι που σας είπα, ότι βλέποντας η παραγωγή ή έστω αυτή η παραγωγή η οποία υπάρχει στη χώρα μας, ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν πάρα πολύ μεγάλες επιστροφές και δεν είχαν πωλήσεις τέτοιων φαρμάκων, αναγκάστηκαν φέτος να μειώσουν την παραγωγή τους. Έτσι λοιπόν είχαν από τη μία μεριά τη μείωση της παραγωγής, γιατί και η παραγωγή, ξέρετε, βγαίνει με βάση τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπεις τι είχες πουλήσει τα προηγούμενα χρόνια, βάζεις και ένα ποσοστό 10%, 15% παραπάνω και κάνεις την καινούργια σου παραγωγή. Όταν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαν μείνει στα ράφια μας απόλυτα όλα αυτά τα προϊόντα, σιρόπια, σπρέι, όλα όσα απευθύνονται στην αντιμετώπιση των ιώσεων, ήρθε ο χρόνος, τους πουλήξανε, τα γυρίσαμε πίσω, τα πήραν οι εταιρείες, και στον επόμενο προγραμματισμό που έκανε για την τρέχουσα χρονιά η παραγωγή ήταν μικρότερη. Ήρθε και η απελευθέρωσή μας από τις μάσκες και από τα μέτρα προστασίας του κορονοϊού. Χτύπησαν κόκκινο οι ιώσεις, είναι και η εποχή τους τώρα, και δυστυχώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα μπορούσε να επιβληθεί να υπάρχουν σε κάποια φάρμακα που είναι πρώτης ανάγκης, έτσι, όλα βεβαίως είναι αναγκαία, αλλά υπάρχουν κάποια που είναι με πιο επίγουσα διαδικασία και στο αποτέλεσμά τους. Να υπάρξει ένα απόθεμα
στη χώρα, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί ο Κώστας, να βλέπουμε και τους συναδέλφους, γιατί ο Κώστας έλεγε πριν ακόμη και για φάρμακα που έχουν να κάνουν με τους καρκίνους έχουμε έλλειψεις. Έτσι, αυτό είναι τραγικό να συμβεί. Αυτά είναι τα φάρμακα για τις σοβαρές παθήσεις τα οποία λείπουν και είναι πάνω από 400 όπως τα έχουμε μετρήσει εμείς από το Φαρμακευτικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτά τα οποία εξάγονται και είναι αυτά για τα οποία έχουμε σταματήσει να γίνεται η διαδικασία αυτή των εξαγωγών. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε έναν καλό, ελπίζω ότι θα μπούμε σε έναν καλό δρόμο. Δυστυχώς όμως, ξέρετε, όταν αυτά τα φάρμακα οι πολυεθνικές εταιρείες τα στέλνουν στη χώρα μας σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, γιατί έχουμε τη χαμηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη στα φάρμακα αυτά. Όταν λοιπόν τα στέλνουν στη χώρα μας σε πολύ χαμηλές τιμές και τα βλέπουμε μετά τα φάρμακα με ελληνικά γράμματα να κυκλοφορούν στις χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, την επόμενη φορά στέλνουν ακόμα λιγότερα. Γιατί τους λέει για να τους περισσεύουν αυτούς, για να τα στέλνουν έξω, τους περισσεύουν. Οπότε να τους στείλουμε λιγότερα. Και μπαίνοντας μέσα σε αυτή τη διαδικασία και το φαύλο κύκλο, τα λίγα γίνονται λιγότερα, τα λιγότερα γίνονται ακόμα λιγότερα. Άρα είμαστε μια χώρα transit δηλαδή. Είμαστε μια χώρα transit. Έτσι, αυτό δηλαδή καταλαβαίνω. Στο συγκεκριμένο. Αυτό μας κάνει περισσότερο προβληματισμένους τώρα. Μας προβληματίζει περισσότερο. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ κρίμα και πάρα πολύ άδικο τα φάρμακα τα οποία προέρχονται για τους Έλληνες ασθενείς από το εξωτερικό να τα αξιοποιούν, να τα εκμεταλλεύονται στην ουσία ασθενείς της Βόρειας και της Κεντρικής. Ποιοι το κάνουν αυτό, κύριε Ευγενίδη, ποιοι το κάνουν αυτό, ποιοι έχουν την ευθύνη? Αυτό γίνεται από τις φαρμακαποθήκες, οι οποίες τα παίρνουν από τις εταιρείες και αντί να τα μοιράσουν. Στις φαρμακαποθήκες δεν είναι πλέον οι φαρμακοποιοί συνέτεροι? Ξέρω, για παράδειγμα, στην Δυτική Μακεδονία οι μέτοχοι είναι οι ίδιοι φαρμακοποιοί στις φαρμακαποθήκες. Είναι άλλες φαρμακαποθήκες αυτές που λέτε? Υπάρχουν ιδιωτικές φαρμακοποθήκες, υπάρχουν και συνεταιριστικές φαρμακοποθήκες. Αυτό πρέπει να κοπεί από όλους και για όλα, κάθε οριζόντια, για όλους. Σαφέστατος. Είτε συνεταιριστικές είτε ιδιωτικές. Υπάρχει το παιχνίδι αυτό το οποίο έχει αρχίσει από τις ιδιωτικές και αναγκάζονται και μετά και κάποιες συνεταιριστικές να το ακολουθήσουν, γιατί αλλιώς θα μαρτυρήσουν. Μάλιστα. Πάντως, να έχω φαρμακείο, να είμαι σε ένα συνεταιρισμό και να μην έχω στο φαρμακείο μου ένα φάρμακο και να το δίνω από τη φαρμακαποθήκη του συνεταιρισμού στο εξωτερικό, αυτό τώρα. Για να πάω στον συναδέλφο. Ξεκινάμε τον Κώστα. Έλα, είναι, Κώστα. Είναι γιατί θέλω το ταμείο και είναι το κέρδος μπροστά, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και επικίνδυνο αυτό που είπε νωρίτερα ο πρόεδρος, ότι επειδή οι πολυεθνικές βλέπουν ότι στην Ελλάδα επανεξάγονται και άρα κερδίζουν κάποιοι, το κάνουν οι ίδιοι και μειώνουν τις εισαγωγές στη χώρα με αποτέλεσμα πραγματικά εκεί που είχαμε ελλείψεις να έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις. Και δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, πολιτικά η εκάστοτε κυβέρνηση, η Βουλή με κάποιους νόμους, με κάποιες διαδικασίες μπορεί να απαγορεύσει αυτή την εξαγωγή των φαρμάκων? Το έκανε εν μέρη βάζοντας ένα χρονικό περιθώριο για να γίνονται αυτές οι εξαγωγές. Μπορεί να το απαγορεύσει εντελώς? Στο χέρι της πολιτείας είναι αυτό, βεβαίως. Υπάρχει η νομοθεσία η οποία επιτρέπει τις ευδοκινωτικές συναλλαγές, αλλά υπάρχει και ένα αλλά στην νομοθεσία που λέει εφόσον ικανοποιούνται οι εγχώριες ανάγκες. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό του φαρμάκου, που δεν είναι καν προϊόν, είναι ένα αγαθό για τον κόσμο, υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε εντοπίσει σε πολλές κυβερνήσεις που έχουν προηγηθεί και στην παρούσα φυσικά, και περιμένουμε κάποια να κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Φάνηκε να γίνεται κάτι τώρα, σας είπα προηγουμένως, γιατί δόθηκε επιτέλους η εντολή, επιτέλους μετά από χρόνια προσπαθειών, να υπάρξει αυτή η απαγόρευση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τόσα χρόνια δεν το κάνανε, γιατί υπάρχει ένα πλασματικό θετικό πρόσημο στο κομμάτι αυτό των εισαγωγών-εξαγωγών, λόγω αυτών των εξαγωγών. Κρατήστε όμως ότι οι εξαγωγές αυτές είναι για προϊόντα, για αγαθά τέλος πάντων, τα οποία είναι εισαγόμενα. Δεν είναι ένα προϊόν εγχωρίως παραγόμενο το οποίο θα εξαχθεί και θα αφήσει ένα ουσιαστικό κέρδος στη χώρα μας. Είναι ένα προϊόν το οποίο έρχεται απ' έξω και επανεξάγεται. Ποιος κερδίζει? Μόνο αυτός ο οποίος κάνει τη διαδικασία. Ναι, το είπαμε και πριν, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι τράνσιτ ουσιαστικά η χώρα μας. Και λίγο πολύ με αυτή τη διατίμηση των φαρμάκων είναι και η υπόθεση που μας έχει απασχολήσει επί μακρόν και ακόμη προβληματίζει, η υπόθεση της Νοβάρτης. Έτσι, πώς τιμολογούνταν τα φάρμακα, πώς ερχόταν από εδώ, πώς βγαίναν έξω, τι κάναν τότε οι υπουργοί κτλ. Νίκος Πιτσέρης.
από μια στραβλή, να με συγχωρέσετε λίγο, ναι, από παρακαλώ. Μια στραβλή διαδικασία η οποία υπήρχε προηγουμένως, φτάνουμε σε μια άλλη τώρα, να υπάρχουν τιμολογίες των φαρμάκων σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, έτσι ώστε κάποια φάρμακα να εξάγονται στο εξωτερικό και κάποια άλλα φάρμακα να σταματάνε εντελώς να έρχονται στη χώρα μας, γιατί πραγματικά δεν συμφέρει καθόλου η διακίνησή τους στη χώρα μας. Ναι. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί αυτή η ισορροπία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε. Εξάλλου, στην παγκόσμια οικονομία πρώτα είναι η ενέργεια και μετά είναι το φάρμακο, ή είναι πρώτα το φάρμακο σε αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, και μετά η ενέργεια? Θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη από την πολιτεία, έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν τα φάρμακά τους στη στιγμή, ναι, που τα χρειάζονται και όχι να περιμένουν. Λοιπόν, πάω στον Νίκο το Σπιτσερέλα. Νίκο. Κύριε Βγενίδη, ένα είναι ότι αυτό που λέτε, πρέπει να υπάρξει απαγόρευση αυτής της ή όρες συγκεκριμένη αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια φαρμάκων. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, το ζήτημα του εξορθολογισμού της τιμολόγησης των φαρμάκων είναι ένα εύκολο πράγμα. Δηλαδή, και θα μπορούσατε ενδεχομένως εσείς να συμβάλλετε. Έχουμε διακοπή στον ήχο του Νίκου. Θα επανέλθει ο Νίκος. Να πάω στη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Να μην είναι πράγματι απαραίτητα για τον κόσμο. Δεν ακούγεται ο Νίκος. Έλα, Δήμητρα. Να ρωτήσω εγώ, Πρόεδρε, περισσότερος δυνατότητα για περισσότερους ελέγχους δεν υπάρχει προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα αυτό? Τώρα άρχισαν να γίνονται κάποιοι, λένε δηλαδή τουλάχιστον ότι άρχισαν να γίνονται κάποιοι έλεγχοι από τον ΕΟΦ, γιατί ο ΕΟΦ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και το Υπουργείο Υγείας, είναι οι αρμόδιοι για τα προβλήματα αυτά, έτσι. Λέγεται λοιπόν ότι άρχισαν κάποιοι έλεγχοι στις αποθήκες για να μην υπάρχει αποθεματοποίηση αυτών των φαρμάκων τα οποία μας ενδιαφέρουν. Να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει κανένα μήνα περίπου που δόθηκε επιτέλους αυτή η απόφαση για άρση, για απαγόρευση των εισαγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ήδη κάποια αποτελέσματα σε κάποια φάρμακα άρχισαν να φαίνονται. Από την άλλη, βέβαια, είχαμε τα προβλήματα ανατεκοινώθησης στα φάρμακα που είπαμε προηγουμένως, που είναι προβλήματα παραγωγής. Και ξέρετε κάτι, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως είναι αυτό των εισαγωγών των φαρμάκων, που δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στη διακίνηση των φαρμάκων στη χώρα μας, οτιδήποτε άλλο προκύψει. Θέλετε ο COVID, θέλετε ο πόλεμος, θέλετε τα προβλήματα στις μετακινήσεις, στις διακινήσεις των αγαθών, θέλετε οι ιώσεις που ήρθαν τώρα, κάνουν το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Αν είχαμε μια ροή φυσιολογική, θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε και εμείς, ναι, καλύτερα. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και στο σημείο αυτό, ανοίγοντας μια παρένθεση, θα πάμε και στο καθιερωμένο σχόλιο με τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο, αλλά και θα προσπαθήσουμε, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα το πώς ήταν το 2022, που σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά. Να δούμε τον Θεόφιλο. Πολιτικό κλίμα. Φαίνεται το 2023 είναι μια καθαρά πολιτική χρονιά, με αλλεπάλληλες πολιτικές αναμετρήσεις και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε αυτοδιοικητικό. Το 2022 πώς φεύγει όμως? Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Το νέο έτος να μας βρει πιο αισιόδοξους, πιο δημιουργικούς, πιο παραγωγικούς, αλλά πάνω απ' όλα την πολιτική ζωή να τη συνετίσει και να αλλάξει το ρου της χώρας, αλλά και γενικά τον δρόμο τον οποίο διαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία δυστυχώς είναι αρνητικά και όχι θετικά. Τώρα, αν θελήσει κάποιος να δώσει ένα στίγμα για το πώς διαμορφώθηκε και τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που μας αφήνει, δηλαδή το 2022, θα σταθεί κύρια στην περίπτωση της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή είναι που ορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Θα σταθεί σε μεγάλο βαθμό στα ελληνοτουρκικά, τα οποία το τελευταίο διάστημα τείνουν να γίνουν ο μεγάλος βραχνάς, βλέπε τις καθημερινές απειλές από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Αλλά γενικά εκεί που θα δώσει ιδιαίτερη σημασία είναι το ότι δυστυχώς η ελληνική κοινωνία έχει φτωχοποιηθεί. Ήταν συνέχεια της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης σε διάρκεια οικονομικής κρίσης. Ακολούθησε ο κορονοϊός και εδώ βλέπουμε μια κοινωνία η οποία είναι. Θα πρόσθετα λίγο και τον πόλεμο της Ουκρανίας που ήρθε και έδεσε το γλυκό. Ναι, αυτό έρχεται σε πιο χαμηλή κλίμα, γιατί ο πόλεμος της Ουκρανίας, ενώ δεν έπρεπε να μας επηρεάσει, μας επηρέασε τα μάλα με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θέλησε να εμπλακούμε με τη μορφή στέλνοντας στρατιωτική βοήθεια, η οποία βέβαια κοστολογείται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, κάτι που το έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, και δυστυχώς εμείς δώσαμε άλλη προτεραιότητα να στηρίξουμε έναν πόλεμο στον οποίο δεν έπρεπε να εμπλακούμε καν.
Τώρα, αυτά ήταν τα γεγονότα βέβαια που αφήνουν το στίγμα τους. Το γεγονός το οποίο βέβαια κυριάρχησε ήταν μια παρατεταμένη και κυριαρχή προεκλογική περίοδος, η οποία δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Παρένθεση, το τελευταίο διάστημα αυτό το οποίο κέρδισε μεγάλο μέρος της επικαιρότητας ήταν οι παρακολουθήσεις, οι οποίες στριμώξανε και την πολιτική ζωή, αλλά μας φέρανε μπροστά σε εικόνες άλλων εποχών και νοοτροπίες και ήθη και έθιμα, τα οποία δυστυχώς ο ελληνικός λαός, ενώ αγωνίστηκε να τα διαγράψει, ξαφνικά είδε ότι αυτά έρχονται πολύ εύκολα μπροστά του με τις ευλογίες της σημερινής κυβέρνησης. Αυτά ήταν μια εικόνα, ένα κλίμα το οποίο δυστυχώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό, είναι πέρα για πέρα αρνητικό. Τώρα, να σταθούμε, Κωνσταντίνε, στο κομμάτι αυτό που αφορά τα επιδόματα. Δυστυχώς ζήσαμε και εδώ μια τραγικότητα. Τραγικότητα που έχει έναν και μοναδικό υπεύθυνο. Και ακούει το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και αυτό δυστυχώς το τολμώ να το πω, γιατί δεν κάνεις πολιτική οικονομική μέσα από μια επιδοματική πολιτική. Δεν είναι και στην ιδεολογία σου σαν πολιτικός φορέας τα επιδόματα. Αυτό σωστά. Είναι ιδεολογία μιας αριστερής ενδεχομένως κυβέρνησης. Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση μιλά για την αγορά, μιλά για τον ανταγωνισμό, για τις ιδιωτικές επενδύσεις και όχι για επιδόματα. Δεν είναι στο κομμάτι της φιλελεύθερης πολιτικής, της φιλελεύθερης οικονομίας αυτά που κάνει, αλλά δεν είναι και αριστερά προσήματα αυτά, γιατί η αριστερά ποτέ δεν μπορεί να υιοθετήσει ότι φτωχοποιώ εγώ την κοινωνία, δηλαδή την κάνω φτωχή, την οδηγώ σε διαδρομές φτωχοποίησης και ξαφνικά έρχομαι μέσα από τις επιδοματικές πολιτικές, καλή ώρα την επιταγή φτώχειας, καλή ώρα τα full pass, δεν ξέρω κι εγώ, πήραν χιλιάδες ονόματα αυτά, τις επιδοτήσεις σε πετρέλαια, βενζίνες, τις επιδοτήσεις των 20 ευρώ από το Φεβρουάριο στην αγορά τροφίμων από το σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω τι άλλο μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Δεν έρχεσαι να ιδιωτήσεις τέτοιες πολιτικές επιδοματικές για να πεις ότι κάνω οικονομική πολιτική. Αυτά δεν τα κάνει κανείς. Γιατί τι κάνεις με αυτό? Εδραιώνεις τη φτωχοποίηση. Λες ότι εγώ σας οδήγησα σε αυτήν τη διαδρομή, σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή σας έκανα φτωχούς και έρχομαι τώρα με αυτές τις πολιτικές που κάνω, οι οποίες είναι πέρα για πέρα παράδεκτες και σας λέω ότι εδραιωθήκατε, είσαστε φτωχοί. Δεν πρόκειται να αλλάξετε. Φτωχοί θα παραμείνετε και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο, το γνωρίζουν οι πάντες και κύριοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την οικονομία. Αυτό το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι σε αυτό το οποίο είναι πολύ απλοϊκό, ένα παιδάκι του Δημοτικού, το καταλαβαίνω ότι είναι λάθος, δεν αντιδρούν καθόλου η πολιτική ταγή, κύρια κοινοβουλευτική της περιοχής της χώρας γενικότερα, αλλά και η αυτοδιοικητική. Σιωπούν. Και το έχω πει επανειλημμένες φορές, τα είπαμε πολλές φορές μέσα από το σχολιασμό εδώ, από τη τηλεοπτική συχνότητα του Flash, ότι δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ένα ακατάλληλο πολιτικά προσωπικό, το οποίο θέλει να λέγεται και θέλει να χρησιμοποιεί το επίθετο ότι είναι πολιτική, ότι είναι αυτοδιοικητική. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τίποτα από όλα αυτά. Είναι έξω και πέρα από αυτά. Αυτό λοιπόν σε οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή. Τι πρέπει να γίνει? Αν για παράδειγμα αύριο μεθαύριο με τις εκλογές, οι οποίες είναι μπροστά μας και από ό,τι όλα δείχνουν θα γίνουν το αργότερο μέχρι και αρχές Απριλίου σε ό,τι αφορά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική. Οι ημερομηνίες που παίζουν είναι 26 Μαρτίου και η 3η του Απρίλη, νομίζω, είναι η Κυριακή. Ναι, αυτό έχει λίγη σημασία. Θα γίνει οπωσδήποτε μέσα στο καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, μπορεί να γίνουν το αργότερο τον Ιούνιο. Θα γίνουν εκλογές. Αν προκύψει με την απλή αναλογική κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει, να βάλει ένα τέλος στην επιδοματική πολιτική. Ή αν το κάνει αυτό, να το κάνει με μικρή διάρκεια, μέχρι να βρει τρόπους να αναθαρρύνει. Διορθώνω. 2 Απριλίου είναι η Κυριακή. Ωραία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε στο επόμενο τρίμηνο. Για το επόμενο τρίμηνο, το οποίο θα είναι πολύ σκληρό προεκλογικά. Επανέρχομαι. Αν θελήσει η κυβέρνηση που θα προκύψει και δεν έχει μέσα τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό κόμμα να συνεργαστεί, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει αυτές τις επιδοματικές πολιτικές. Να βρει άλλες πολιτικές οι οποίες θα δώσουν μια ζωντάνια και θα δώσουν μια όθηση προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω τους πολίτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των φτωχών και να πάψει και να τελειώσει αυτή την ασχήμια. Δεν μπορούμε να πορευτούμε έχοντας μια κοινωνία πέρα για πέρα φτωχοποιημένη. Και πόσο μάλλον δεν μπορούμε να πορευτούμε στη Δυτική Μακεδονία, έχοντας που το γίγαντα, ο οποίος στήριξε επί σειρά ετών την εθνική οικονομία, σε πλήρη αδράνεια. Μιλάω βέβαια για τις μονάδες της ΔΕΗ, οι οποίες με απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν περάσει σε μια εφεδρεία, σε μια αδρανοποίηση, η οποία κακό κάνει οικονομικά, κοινωνικά, ανθρωπιστικά και δεν κάνει καλό. Να δούμε λίγο τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Για παράδειγμα, έχουμε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε το ΕΣΠΑ,
έχουμε αυτό της απολιγνητοποίησης. Στο βαθμό που αυτό είναι αρκετό, πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να οριμάσουμε πράγματα, να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις για την περιοχή μας. Δηλαδή, έτσι προσπαθώντας πολύ πρόχειρα να δω λίγο την Δυτική Μακεδονία, αν εξαιρέσω το έργο της κλεισούρας που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξεκινήσει κάποια στιγμή και που είναι 70 εκατομμύρια ευρώ, δεν βλέπω μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή προς το παρόν. Ναι, το έργο της κλεισούρας σαν επένδυση, σαν χρησιμότητα, έχει μελετηθεί, έχει αναλυθεί. Τι θέσεις εργασίας θα μας δώσει, σταθερές θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί μέσα από τη βία απολιγνητοποίηση? Είναι ένα ερώτημα. Δεν λέω, δεν είμαι ενάντια στο έργο της κλεισούρας, είμαι θετικός στο έργο των δρόμων και των διαδρομών. Αυτή η σύραγγα πρέπει να γίνει, γιατί θα φέρει πολύ κοντά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες που δρούν στην Δυτική Μακεδονία, που δυστυχώς είναι πολύ μακριά τα τελευταία χρόνια και δει κύρια μετά τη μεταπολίτευση. Άσχετα αν κάποιοι λένε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια ενιαία γεωγραφική οντότητα. Κάνουν μεγάλο λάθος. Δεν την έχουν αναλύσει, δεν την έχουν μελετήσει και δεν έχουν μια πρόταση συνολικά ανάπτυξη για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί βλέπουμε ότι υστερούμε σε πολλά επίπεδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ που αναφέρθηκες. Γνωρίζουν οι πάντες ότι το ΕΣΠΑ έπρεπε να τελειώσει τέλη του 2020. Αν τελείωνε τότε, η απορροφητικότητα όσο αφορά τη Δυτική Μακεδονία θα ήταν κάτω του 50%. Δηλαδή, από τα 420... Χαμένα λεφτά. 420, χρήματα που θα φύγουν. 420 εκατομμύρια ευρώ πόσα ήταν, θα χάναμε τα 250 και πάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, επειδή ανοίγουμε στον παράγοντα, στον αριθμό νήσιν 3, σε αυτήν την ταυτότητα, κερδίζουμε 3 χρόνια. Το ΕΣΠΑ θα τελειώσει το 2023. Μέχρι τότε θα έχουμε καταφέρει να απορροφήσουμε το 100% και να το ξεπεράσουμε. Όμως πώς? Όχι γιατί είμαστε έτοιμοι να απορροφήσουμε τα κονδύλια τα οποία μειώθηκαν, γιατί έγινε μια αφέμαξη από τον Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία πήγε στην περιφέρεια Αττικής πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Θα καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε γιατί θα εντάξουμε μέσα σε αυτά τους εθνικούς πόρους. Και έτσι θα τεχνητά, ουσιαστικά κλέβοντας εντός εισαγωγικών, θα φαίνεται ότι έχουμε καλύψει το πρόγραμμα και έχουμε το περάσει όσο αφορά το 100%. Στην ουσία όμως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, θα το δούμε αυτό όμως στις επενδύσεις στην περιοχή, στην κάλυψη θέσεων εργασίας, στη μείωση της ανεργίας. Ή θα το δούμε σε κάποια τεχνάσματα που δυστυχώς τα είχαμε στο παρελθόν, καταρτήσεις, επανακαταρτήσεις, χρήματα που δόθηκαν σαν επιδότηση σε κάποιους ανέργους και μετά τίποτα. Δηλαδή, τίποτα, καμία δημιουργία θέσης εργασίας. Είναι αυτό που πολύ σωστά έχεις επισημάνει, Κωνσταντίνε. Δεν θα το δούμε στην πραγματική οικονομία, στις πραγματικές επενδύσεις, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Θα το δούμε μέσα από διάφορες οικονομικές ενισχύσεις σε τομείς οι οποίοι είναι μη παραγωγικοί, μη δημιουργικοί. Και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια αρνητική πραγματικότητα. Αυτό από μόνο του μας οδηγεί σε έναν επιπλέον προβληματισμό που θα πρέπει πολύ σοβαρά οι πολίτες να καθίσουν. Έστω και την τελευταία στιγμή να το βάλουν κάτω, να το δουν και να διώξουν από το μυαλό τους είτε τους συναισθηματισμούς είτε τις συγγένειες και να επιλέξουν στις επερχόμενες εκλογές, είτε είναι αυτοδιοικητικές είτε είναι βουλευτικές, πρόσωπα που μπορούν ή εγγυούνται μια άλλη πορεία, ανανεωτική και αναγεννητική. Τώρα, στο κομμάτι της μετάβασης, ακούμε για σχέδια διοίκησης αναπτυξιακής μετάβασης, ακούμε για τη μετάβαση ΑΕ. Και εγώ ερωτώ, περιμένει κανείς από τους σταγούς που έχουν κέντρο την Αθήνα, το αθηνοκεντρικό κατεστημένο, να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική περιφέρεια και πόσο μάλλον τη Δυτική Μακεδονία? Ακούγαμε κατά καιρούς διαστόματος Γιώργου Κασαπίδη. White Dragon, ο Λευκός Δράγος, θα έρθει εδώ πάνω. Θα επενδύσουμε στο υδρογόνο. Θα επενδύσουμε στην αποθήκευση μέσα από εταιρείες που θα έρθουν να επενδύσουν για τις μπαταρίες και πολλά ακόμα. Θα έρθουν μεγάλες αυτοβιομηχανίες. Πού θα έρθουν αυτές? Στη Δυτική Μακεδονία? Μα είμαστε σοβαροί. Τι είναι η Δυτική Μακεδονία και μπορεί να προσελκύσει και να δημιουργήσει ένα θελκτικό έτσι κλίμα και να επενδύσουν εδώ όλοι αυτοί? Τίποτε δεν είναι η Δυτική Μακεδονία. Γιατί να επενδύσουν εδώ όταν θέλουν δίκτυα μεταφοράς, όταν θέλουν 1000 πράγματα, όταν θέλουν σταθερή τροχιά, τρένα δεν έχουμε. Ναι, όταν γνωρίζουν ότι εδώ δεν έχει σιδηρόδρομο. Παντού στον κόσμο είναι το βασικό μέσο στην στεριά για τη μεταφορά προϊόντων και αγαθών. Ναι, και σε όλα αυτά να συνθέσουμε και αυτό που ζήσαμε, έτσι, τη χρονιά που πέφτει η αυλαία σε λίγες μέρες. Εγνατία Aviation. Ένα έργο επιμερών Ιωαννίδη, Δημάρχου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη, ήρθε μια εταιρεία εδώ πέρα, ήθελε να επενδύσει, μας έφερε πάνω από 150 νέους ανθρώπους που θέλανε να εκπαιδευτούν
όλοι να είναι νέοι υπτάμενοι, οι οποίοι έρχονταν από την Αφρική, από χώρες της Αφρικής, οι οποίες είναι εξελιγμένες, Ιράκ, καλή ώρα, ήρθαν να επενδύσουν εδώ, μείναν, αφήσανε ούκο λίγα χρήματα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε μια πολιτική, σοβαρή πολιτική, για να κρατήσει αυτή την εταιρεία εδώ στην Κοζάνη, στην Καστοριά, κάνοντας μερικές παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες και χρήσιμες στα αεροδρόμια της Κοζάνης, στο αεροδρόμιο της Κοζάνης κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστοριάς, και μετέπειτα, αφού φύγανε, τους ψάχνουμε σήμερα, γιατί φύγανε και χάσαμε και μια οικονομική μεγάλη δυνατότητα που προέκυπτε μέσα από τη φιλοξενία αυτών των φοιτητών, αλλά χάσαμε βέβαια και μια εταιρεία η οποία έδινε και μερικές θέσεις εργασίας. Και ανταυτού ζούμε το τελευταίο διάστημα και μια αρνητική εξέλιξη, ένα διαγωνισμό σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η οποία διαγωνισμός είναι άγωνος ό,τι αφορά την αεροπορική σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με τα υπόλοιπα κέντρα ανά την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Κυρίως Αθήνα. Και τώρα τι θα πούμε, ότι όλα αυτά είναι θετικά, όλα αυτά είναι πέρα για πέρα αρνητικά. Όλα αυτά καταδεικνύουν μια μεγάλη ανικανότητα, δυστυχώς, η οποία έχει εμπεδωθεί, έχει επιβληθεί. Θα τολμήσω να πω, και αυτή είναι η σωστή λέξη κατά με, στη Δυτική Μακεδονία και στους ανθρώπους της. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Κωνσταντίνε. Δεν είναι καλή πραγματικότητα. Τα χρώματα είναι πολλά, πολύ γκρίζα, και δυστυχώς δεν βλέπω αυτό το χρώμα το γκρίζο να αλλάζει τα επόμενα χρόνια. Αν δεν συμβεί κάτι θεαματικό. Μακάρι να διαψευθείς. Βεβαίως, οι βαργοί χαρακτηρισμοί που ακούστηκαν από τα χείλη σου είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Γιατί... Εννοείται ότι είναι. Ακριβώς. Και το άλλο που με προβληματίζει, Κωνσταντίνε, είναι ότι και δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας. Και αυτός βιώνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις που έρχονται μέσα από τις επιλογές της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης. Σήμερα ένας παραγωγός δεν μπορεί να σταθεί στην καθημερινότητά του και δεν μπορεί να ζήσει, γιατί το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί στην κυριολεξία και βλέπεις ότι πουλάει το προϊόν του Α και το προϊόν αυτό το βρίσκει ο καταναλωτής στην αγορά ανά την Ελλάδα 5α παραπάνω. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό είναι. Αν είχε μεγάλο μερίδιο στην τιμή που έχει το προϊόν στο ράφι, θα ήταν πλούσιος ο παραγωγός. Δυστυχώς κάπου στην διάμεση αλυσίδα χάνεται το παιχνίδι για τους Έλληνες παραγωγούς. Ναι, το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές και κυρία μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Flash. Και παλαιότερα, όταν ασχολήθηκα την περίοδο 2010-2014, είχα πει τότε, το Σεπτέμβριο του 2014, και το επαναφέρω τώρα αυτό γιατί αξίζει πραγματικά, είχα κάνει μια πρόταση στους αυτοδιοικητικούς και κοινοβουλευτικούς σταγούς της Δυτικής Μακεδονίας να ντύσουν το τρένο της ανάπτυξης που έχει η Δυτική Μακεδονία και έχει έδρα τη Φλόρινα και να κάνει αυτό το τρένο ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά να ντυθεί πολύ καλά με ό,τι πλούσιο διαθέτει σε επίπεδο Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλόρινας και να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη τη χώρα. Να δείξει το τι πλούτο έχουμε, τι πλούτο διαθέτουμε και αυτός πραγματικά θα μας βγάλει από αυτήν την ιδιόμορφη και ιδιαίτερη απομόνωση που ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν το πράξουνε, θα είναι οι κύριοι υπέτειοι και οι υπεύθυνοι για αυτήν την εικόνα, την κατάδεια που ζει η περιφέρειά μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να πάμε τώρα στα έθιμα των ημερών του 12ημέρου και μάλιστα σε ένα έθιμο που 7 περιοχές του νομού Κοζάνης καλά κρατούν και διαδίδουν και αναβιώνουν κάθε χρόνο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μέχρι και τα Θεοφάνια. Μιλούμε για τους Μωμογέρους και τα Κοτζαμάνια. Αυτή τη φορά θα δούμε βίντεο και εικόνα από την κοινότητα Ασβεστόπετρας του Δήμου της Εορδαίας. Αναβίωσαν την επομένη των Χριστουγέννων οι Κοτζαμάνοι στην κεντρική πλατεία αλλά και στους δρόμους του χωριού. Thank you.
συνεχίζει την παράδοση Ασβεστόπετρα μαζί με τα άλλα 7 χωριά του νομού Κοζάνης. Συνεχιστές σε ένα ξεριζωμένο έθιμο το οποίο το φέρανε οι πόντοι παππούδες μας από τον Πόντο, από τη Ματσούκα, τη Τραπεζούντα, σε εκείνη τις περιοχές χορευόταν. Αυτή είναι η παραλλαγή της Λιβεράς από τις 55 παραλλαγές που χορεύει ο Μωμόγερος. Υπάρχουν και φιγούρες του Μωμόγερου εδώ, όπως είναι ο Δίκολος, όπως είναι η Νύφε, όπως είναι ο Γέρον, η Γραία και ένα σωρό άλλα. Είναι ένα ευετεριακό έθιμο, το οποίο είναι για ευχές και από τις λέξεις που λέγαμε, ξέρουμε ότι ήταν ένα έθιμο το οποίο ήταν για την αναγέννηση της γης από το καινούριο χρόνο που έρχεται. Φεύγει το παλιό, έρχεται το καινούριο. Και το αγαπούσα πάρα πολύ. Κάτοικοι του χωριού εδώ έσμιξε με την Καμίλα που την είχαν εντόπι, κάτοικοι εδώ το χωριό. Και εσωματώθηκε δηλαδή και η Καμίλα μαζί μας και τα βγάζουμε πάντα τέτοια μέρα. Φέτος παρόλα τα προβλήματα δεν έχουμε σύλλογο, διοίκηση συλλόγου. Οι κάτοικοι και τα παιδιά το βγάλανε από μόνοι τους, ντυθήκαμε όπως γινόταν παλιά λαϊκά και είναι ένα μνημόσυνο για τον πρωτοχορευτή εδώ, τον Ζαρωτομητήτη, τον Θόδωρο το 29 που το έβγαλε, πρωτοχόρεψε εδώ. Ένα έθιμο για τη λιαρέτσα που λέγαμε, τη γραία που έδινε τα ζωνάρια των ανθρώπων. Είναι ένα έθιμο της Ασβεστόπετρας πλέον με την ιδιαιτερότητα διότι είμαστε ένα μεικτό χωριό εμείς. Δεν έχει μόνο πόντιους εδώ, έχει από όλες τις δράτες σχεδόν. Το μαθαίνουν και το χορεύουν. Το μαθαίνουν και τα παιδιά, άμα θα δεις. Ναι, σήμερα έκανες μια ερώτηση τώρα πολύ σπουδαία. Πιθανόν να είμαι ο μοναδικός καθαρόμος πόντιος. Όχι, πιθανόν είμαι ο μοναδικός εγώ και ο γιατρός. Το τι γίνεται μέσα στο 12ήμερο. Το 12ήμερο γίνονται ένα σωρό άλλα τέτοια έθιμα παγανιστικά, τέλος πάντων αρχαιοδιονυσιακά κτλ. Στην Ελλάδα. Όχι μόνο και εδώ και στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από αυτά είναι και ο Μωμόγερος. Θα κρατήσει στους αιώνες των αιώνων. Διότι μια παράληψη και θα ήθελα να το πω εδώ πέρα, θα το πω στο τέλος. Είναι κάποια δύστιχα τα οποία τα καλά να είναι να τα ξέρουμε, τα λένε όλα. Ρωτάει πάντα στη γριά μέσα στην αυλή, γιατί παλιά φοράγα μάσκες. Ποιος είσαι, έλεγε ο άλλος, ποιος είμαι ο Μωμόγερον. Κανείς κι είμαι. Σου κοσμή την τζάχραν κι είμαι. Όθεν έρθα εκεί θα πάω και ό,τι έγγραφτον εφτάω. Το όνομα μα θέλεις να πέρτς, αδερφό με τον οπέρτς. Είμαι αδά και έρθα φέτος και έχω ημέρας με το μέτρος. Τα λέει νομίζω όλα αν αναλυθούν στα ποντιακά. Καρτώ στα κουτσομάνια τι ρόλο παίζει. Είναι να κάνουμε τα εφράπελα με την Ύφη. Όποιος τολμήσει και πάρει την Ύφη, κάνει μια εξέταση ο γιατρός και ανάλογα βγάζει κάποιο πόρισμα. Διάγνωση κάνει. Βεβαίως. Ιατρική διάγνωση. Διάγνωση μέχρι και βάλερ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, για να αποκατασταθεί η Ύφη. Ναι, βέβαια. Πρέπει το όνομά της πάλι να επανέλθει όπως ήταν. Αυτό, πώς το λένε, καθαρό. Όχι με να υπάρχουν ούτε σκέψεις για τέτοιο να υπάρχει για την Ύφη. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβολίζουν είναι ένα ανδρόμενο. Είναι και στο τέτοιο και σε θεατρικό στυλ γίνεται, αλλά με άλλα τέτοια. Λοιπόν, και ο γιατρός είπα ότι παίζει αυτό το ρόλο. Καταρχήν να σε πω και κάτι. Τώρα θα το πω. Η δική μου η ομάδα ιατρική. Είναι καλύτερη. Αυτά τα 2-3 χρόνια του κορονοϊού έκανε πειράματα πολλά. Και πού κατέληξε στο συμπέρασμα. Ότι, που είσαι εσύ, ότι ένα ποτηράκι την ημέρα το κορονοϊό το κάνει πέρα. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ό,τι καλά να δώσει ο Θεός στον καθένα. Κάνει ένα νέο παιδί να ασχοληθεί με τα κοντζαμάνια, να χορέψει, να βγει στο χορό. Είναι η συνέχιση της παράδοσης που τόσο καιρό μας τα μαθαίνουν όλες αυτές τις φιγούρες. Και εμείς ουσιαστικά είμαστε οι συνεχιστές αυτού του εθίμου. Ένα έθιμο το οποίο προήλθε από τον Πόντο και το συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα εδώ πέρα. Βρισκόμαστε σήμερα στην Ασβεστόπετρα για την αναβίωση των Μωμογέρων και των Κοντζαμάνων. Ένα έθιμο που έρχεται από πολύ παλιά και πηγαίνει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ο Δήμος Εορδέας φέτος αγκάλιασε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
Είμαστε εδώ για να δείξουμε τη διαχρονικότητα. Συγχαρητήρια σε όσους είχαν την πρωτοβουλία για την αναβίωση του εφήμου. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για τις επόμενες ημέρες. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου της Πτολεμαΐδας και Οσίας Παρασκευής για να παρακολουθήσουμε το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ από τον αρχιερατικό πανηγυρικό Εσπερνό, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φλωρινής Πρεσπών και Ορδέας Θεοκλήτου. Σήμερα τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Ιεροδιακόνου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.